Λοιπόν, αύριο το πρωί θα τα πούμε καλύτερα κιόλας. Στη διάσκεψη των Προέδρων θα είναι πιο σαφή τα ζητήματα και με ονόματα για το σύνολο της πρότασης που θα κατατεθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, για την παρούσα τροπολογία την οποία ανέφερε η κυβέρνηση και η οποία πράγματι θα διευκόλυνε το ρόλο του Προέδρου της Βουλής εν προκειμένου εμένα, διότι δεν μ' αρέσει να μιλάω στα τρίτα πρόσωπα σαν υπερβατικούς θεσμούς που είναι αλλού, στο να κάνει τις σχετικές συζητήσεις με τα κόμματα για να κατατεθεί μια πρόταση. Ήταν ενήμεροι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της Βουλής, εκτός του κόμματος της Χρυσής Αυγής, με το οποίο δεν έκανα σχετική συζήτηση, επειδή έτσι κι αλλιώς έχουν διαμορφώσει την άποψη της μη συμμετοχής στην συγκεκριμένη διαδικασία και τη σύνθεση του Συμβουλίου. Αυτό σας το λέω όχι για να σας εγκαλέσω, διότι εδώ η κουβέντα είναι πρωτογενής, έτσι, ότι δεν σας έχουν πει ενδεχομένως κάποιοι εκπρόσωποι κομμάτων ότι ήταν γνώστες και είχα συζητήσει μαζί τους ότι θα ερχόταν από πλευράς κυβέρνηση αυτή η τροπολογία, αλλά το λέω για να μην θεωρηθεί ότι ξαφνικά, ευνηδιαστικά και κάποια στιγμή κάποιος του ήρθε να βάλει ένα θέμα που μπορεί να τροφοδοτήσει συζητήσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συζήτηση είναι επί της ουσίας. Δεν είναι για το 7, για το 9, για το 11 ή για το 5. Και σε ό,τι με αφορά, αν η Βουλή δεν θέλει να διευκολύνει ή δεν θέλει να διευκολύνει την κυβέρνηση για να με διευκολύνει και εμένα και τη διάσκεψη, ας μην προχωρήσουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι η ουσία. Και η ουσία είναι η εξής, επιτρέψτε μου να πω, και σε αυτό αναφερόμουν όταν σας είπα ότι και αύριο θα είναι πιο ενδελεχής και πάρα πολύ σαφής η συζήτηση, η οποία θα κλείσει αύριο το πρωί επ' αυτού του ζητήματος. Έχουμε 2,5 μήνες, ενδεχομένως να είναι και περισσότερο, από την ψήφιση αυτού του νόμου πλέον. Παρακαλώ, παρακολουθήστε για να είμαστε τουλάχιστον στα γεγονότα σύμφωνοι. Το Σύνταγμα λέει, και σωστά λέει ο συνταγματικός νομοθέτης, ότι χρειάζεται η αναζήτηση των ευρύτατων δυνατών συνθέσεων για τις ανεξάρτητες αρχές. Και γι' αυτό έχει μπει το 4-5. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο με μια οκτακομματική Βουλή. Είναι πάρα πολύ σαφές. Όταν μάλιστα δύο κόμματα, πέραν δηλαδή και της Χρυσής Αυγής που ευθέως ας πούμε έχει πει για τις ανεξάρτητες αρχές, και το ΚΚΕ είναι παρόν σε αυτές τις διαδικασίες, δεν συμμετέχει. Άρα εκ των 23 μελών της διάσκεψης των Προέδρων, μόνο οι 20 θα ήταν διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Και πρέπει οι 18 να συμφωνήσουν για τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Εκτός αν δεν θέλουμε να γίνονται τέτοιες συνθέσεις. Στο προηγούμενο διάστημα, επί 3 χρόνια, και μπορώ επ' αυτόν, αλλά δεν είναι τη σημερινή συζήτηση, να αναφερθώ και σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε ημερομηνίες, σε καταστάσεις, σε προτάσεις. Πάρα πολύ δύσκολα υπήρξε η δυνατότητα, όχι για συνολική υπερψήφιση για μια ανεξάρτητη αρχή, έστω και για την προσθήκη ενός ή ενός προέδρου ή κάτι τέτοιο. Παρότι από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμάς τότε, το ΣΥΡΙΖΑ τότε, σε κάθε μία από αυτές τις αρχές και με συγκεκριμένα ονόματα, μπορώ ας πούμε να μιλήσω, σας λέω δεν θα το κάνω, υπήρχε η εξαιρετική διάθεση πρώτον να αναγνωρίσουμε ότι η πλειοψηφία έχει έναν πρώτο λόγο και γι' αυτό γίνεται η πρόταση δια του Προέδρου της Βουλής στη σύσταση των ανεξαρτήτων αρχών, δεν βάζει βέτο, δεν μπλοκάρει και δεν υπονομεύει τη σύσταση των ανεξαρτήτων αρχών η αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτό κινηθήκαμε επί 3 χρόνια. Σας επαναλαμβάνω, ανατρέξετε στα πρακτικά αν θέλετε, και δεν έγινε δυνατόν να υπάρξει σύνθεση επ' αυτών. Από την πλευρά μου
Επειδή είχα αυτή τη δικαιοδοσία, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όχι απλώς σεβάστηκα τις διαδοχικές διαδικασίες που χρειάστηκαν κατά το καταστατικό μέχρι ότου εκλεγεί πρόεδρος, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ, έτσι θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερο και χωρίς καμία διαρροή, με μεγάλη διακριτικότητα, μορφοποίησα και πρόταση, την οποία έδωσα στους εκπροσώπους των κομμάτων, στην τελική φάση πλέον, όταν ήταν για το δεύτερο γύρο, περιμένοντας την εκλογή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, όπως ρητά μου είχε υποθεί ότι ήταν το μόνο, αν θέλετε, όχι τυπικό εμπόδιο, ουσιαστικό εμπόδιο. Μιλάμε για συνενέσεις. Δεν είναι θέμα τύπων και νομίζω είναι δεκτό αυτό το επίπεδο συνύπαρξης μεταξύ μας, για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όχι για να καταλήξουμε σε βέτο, καθιονδήποτε τρόπο. Άρα λοιπόν, η όποια, διότι διάβασα το μεσημέρι διάφορες πληροφορίες που υπήρξαν, που ελπίζω να διαψευστούν και εντός της αιθούσης, θα το ήθελα εν ώψη και της αυριανής συζήτησης, η όποια διαδικασία θεωρεί ως προϋπόθεση για συνένεση από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενδεχομένως και των άλλων κομμάτων, κάτι τέτοιο κατάλαβα από τον κύριο Αμυρά από αυτά που είπε, να απεκδηθεί τον όποιον αρμοδιοτήτων δίνει στον Υπουργό ο ήδη ψηφισμένος νόμος, δηλαδή για τον αριθμό, τον αδειώνει, οτιδήποτε, για να μπει σε συζήτηση, επιτρέψτε μου να πω πως είναι μια διαδικασία η οποία αφήνει εκτεθειμένη τη θεσμική διαδικασία που ακολουθήσαμε με ευλάβεια εδώ και 2 μήνες μέσα στη Βουλή. Προφανώς είναι πολιτική συζήτηση, καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Επαναλαμβάνω όμως, μένει απολύτως εκτεθειμένη η θεσμική διαδικασία που με ευλάβεια ακολουθήσαμε, και αν θέλετε και η ουσιαστική διαδικασία, διότι όταν γίνεται μια πρόταση που τα πρόσωπα, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν διαρρεύσαν από το δικό μου γραφείο ή από μένα. Προφανώς, επειδή ήρθαν σε γνώση των εκπροσώπων των κομμάτων, με έναν τρόπο διαρρεύσανε προ 2 εβδομάδων. Ουδής είπε ότι η πρόταση είναι πρόταση, επιτρέψτε μου την κακή έκφραση, αλλά το λέω, πρόταση κομματικού σωλήνα ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια πρόταση και είναι μια πρόταση ανοιχτή, και ανοιχτή και για παραπέρα επεξεργασία και για αποδοχή προτάσεων. Παραδείγματος χάρη, ήδη από ένα κόμμα είχε γίνει μια πρόταση που έχει κατατεθεί εγγράφος, και επειδή κατατέθηκε εγγράφος, γνωρίζει ο εκπρόσωπός του ότι έχει γίνει δεκτή και θα είναι στην πρόταση την οποία θα καταθέσω αύριο. Αύριο από την πλευρά μου θα κατατεθεί πρόταση, είτε με 7 είτε με 9 μέλη. Ήδη το ένα μέλος του ΕΣΟΡΟΥ είναι παρόν, διότι είναι στη σύνθεσή του, είναι η κυρία Παπαδοπούλου, άρα είτε με 6 είτε με 8, αν γίνει δεκτή η τροπολογία που δίνει, επαναλαμβάνω, μια μεγαλύτερη δυνατότητα για συνένεση και σύνθεση. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γύρω-γύρω στην συζήτηση, επ' αυτού δηλαδή για τον αριθμό, μην τα συζητάμε. Πάμε στην ουσία. Θα δεχτούμε 3 μήνες μετά που υπάρχει νόμος για νέο τηλεοπτικό τοπίο στη χώρα μας και για νέα διαγωνιστική διαδικασία, αυτή η διαδικασία να μπλοκαριστεί και να παραμείνει το παρόν θολό και σε ένα βαθμό διαπλεκόμενο τηλεοπτικό τοπίο? Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα, και επί του πολιτικού ζητήματος κάθε πολιτική δύναμη αύριο θα τοποθετηθεί με, υπέρ, κατά, κάνοντας ενδεχομένως μία αντιπρόταση ή μία σύνθεση για μία επιπλέον συμμετοχή. Εγώ περίμενα σήμερα, και θέλω να είμαι ευθύς, γι' αυτό μιλάω δημόσια, να έρθει πρόταση επιπλέον για 1 ή 2 πρόσωπα από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να γίνει μια ευρύτερη σύνθεση της πρότασης. Ανταυτού ενδεχομένως υπάρχει μια κολυσιεργία. Ελπίζω, πιστεύω ότι μέχρι αύριο στη διάσκεψη των Προέδρων θα έχουν αρθεί οι όποιες ενστάσεις και θα υπάρξει μια ομόφωνη, αν είναι δυνατόν, απόφαση επ' αυτού του κρίσιμου ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, αύριο πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτή η διαδικασία.
Και προκειμένως σας ζητάω για το θέμα των 6 ή 8 να συνηγορήσετε, διότι είναι πολύ καλύτερα να γίνει αυτή η διαδικασία με περισσότερα μέλη. Και έχετε άδικο όταν λέτε προς τον κύριο Παπά ότι, ας πούμε, είναι παραγεμίσματα αυτά της εισηγητικής έκθεσης. Ξέρετε γιατί? Διότι το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Έχει τον έλεγχο καθημερινά της τήρησης των προνοιών που υπάρχουν στο Σύνταγμα από το σύνολο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Επίσης έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να αφαιρεί άδειες ή να ελέγχει τα οικονομικά, ας πούμε, των συγκροτημάτων που έχουν τις άδειες και μία σειρά άλλα πράγματα. Το να είναι περισσότερα μέλη, δηλαδή αυτής της τάξης, πραγματικά θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει αρκετά και στην λειτουργία τους και στη δουλειά τους καθημερινά. Ενδεχομένως δεν είναι, και σωστά το επισημάνατε, το πρώτο το οποίο, ας πούμε, ήταν στη σκέψη μας. Ήμουν πάρα πολύ σαφής και αναλυτικός πάνω σε αυτό το ζήτημα και θα παρακαλούσα μέχρι αύριο το πρωί από όλες τις πλευρές να υπάρξει η κατάθεση αυτού του πνεύματος συνένεσης και σύνθεσης για να προχωρήσουμε. Και σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή και στις άλλες που έρχονται ύστερα, είναι το ΑΣΕΠ, είναι ο συνήγορος του πολίτη κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι